Στη μαρτυρική του ζωή, ο μακαριστός γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης, ηγούμενος της μονής του Οσίου Δαβίδ γέροντος στην Εύβοια, δοκίμασε σκληρό πόλεμο του διαβόλου. Όταν ο τελευταίος κατάλαβε ότι με τους πειρασμούς μέσω των ανθρώπων ο γέροντας έβγαινε ωφελημένος, αποφάσισε να τον πειράξει άμεσα ο ίδιος, όπως και τόσους άλλους θεοφόρους ερημίτες. Ακούστε μερικά φοβερά περιστατικά. Επιδιόρθωνα κάποτε τα δωμάτια της μονής, διηγείται ο πατέρας Ιάκωβος. Λίγο πριν το μεσημέρι, ξάπλωσα κουρασμένο στο κρεβατάκι ενός δωματίου, το οποίο διόρθωνα το ταβάνι. Ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει βία ένα στρατιώτης, φορώντας κάτι παλιές γκέτες. Είχε μόνο ένα μάτι στο μέτωπο και φώναζε αγριεμένος. «Εδώ είσαι λοιπόν, τώρα θα δεις τι θα πάθεις». Πίσω του ακολουθούσαν κάπου 18 δαίμονες, άλλοι με μορφή ανθρώπου και άλλοι με μορφή πιθήκου. Όλοι αυτοί όρμησαν κατά πάνω μου και άρχισαν να με χτυπούν. Προσπαθούσα να κάνω το σταυρό μου, αλλά με εμπόδιζαν. Τρεις από αυτούς με κρατούσαν το χέρι και ένας μου άνοιγε τα δάχτυλα, για να μην μπορώ να σχηματίσω με αυτά το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Τα χτυπήματα και τα βάσανα που υπέφερα δεν περιγράφονται. Σε λίγο από το στόμα και τη μύτη μου έτρεχε αίμα. Τα χείλη μου ήταν πρισμένα, τα γένια και τα μαλλιά μου μαδημένα. Τα ράσα μου ανοιγμένα και το παντελόνι μου κατεβασμένο, γιατί ακόμα και στα απόκρυφα επέτρεψε ο Θεός να με βασανίσουν. Τα δάχτυλά μου στραμπουλιγμένα, ο ώμος μου σχεδόν βγαλμένος και στα αυτιά μου ηχούσαν τα γεμάτα μίσους λόγια τους. «Με βλέπεις εμένα?» με ρώτησε ένας. «Εγώ είμαι που σε πιάνω από το λαιμό και δεν σ' αφήνω να διαβάσεις καθαρά». Άλλος με έλεγε το ένα και άλλος το άλλο. Επιτέλους, κάποια στιγμή ελευθέρωσα το χέρι μου και έκανα το σταυρό μου. Αμέσως οι δαίμονες πήδηξαν από το παράθυρο, αφήνοντάς μου μισοπεθαμένο. Μάζεψα τα ρούχα μου και κατέβηκα όπως όπως στην κουζίνα. Εκεί ήταν μια γιαγιά προσκυνήτρια που μόλις με είδε τρόμαξε. «Δεν ήρθες επάνω, γιαγιά, να με βοηθήσεις. Οι δαίμονες με σκότωσαν στο ξύλο». «Άκουγα, πάτερ Ιάκωβε, χτυπήματα και θόρυβο, αλλά νόμιζα πως εργαζόσουν και χτυπούσες εσύ». Αυτοί οι πειρασμοί, οι τόσο οδυνηροί, φανερώνουν τη δύναμη που του έδωσε ο Κύριος για να τους αντέξει, καθώς και τη μαρτυρική και ομολογητική χάρη με την οποία πλούτησε. Ο μακαριστός πατέρας Ιάκωβος έζησε και άλλες φορές τη δαιμονική παρουσία μέσα στο μοναστήρι του. Κάποτε, ένας φωσκός της περιοχής, γελασμένος από τον πονηρό, νόμιζε ότι μερικά πρόβατά του κατασπαράχτηκαν από ένα σκύλο της μονής. Ο γέροντας τον διαβεβαίωσε ότι αυτό δεν ήταν αλήθεια, μα εκείνος έκανε μήνυση εναντίον του. Ενώ λοιπόν ο πατέρας Ιάκωβος καθόταν στην αυλή λυπημένος, βλέπει λίγο πιο πέρα ένα αδύνατο και ψηλό άντρα να στέκεται και να τον κοιτάζει. Κάποια στιγμή βρέθηκε στη στέγη της μονής και του φώναζε από εκεί. «Σου έφερα την κλίση από το δικαστήριο. Εγώ τα προκάλεσα όλα». Ήταν ολοφάνερος ο Σατανάς. Τελικά, με τη βοήθεια του Οσίου Δαβίδ και ενός δικηγόρου, η υπόθεση τακτοποιήθηκε και μάλιστα χωρίς να πάει ο γέροντας στο δικαστήριο, πράγμα που πολύ θα το στεναχωρούσε. Άλλη φορά βρισκόταν στην είσοδο της μονής και είδε ξαφνικά να μπαίνει μία γριά. «Έλα, γιαγιά, να προσκυνήσεις, να σε κεράσουμε και να σε φιλοξενήσουμε. Απόψε θα μείνεις εδώ». «Μπα, δεν μένω εδώ, δεν μπορώ, γιατί εσείς ντουν ντουν χτυπάτε τις καμπάνες. Ήρθα μόνο να σας δω και θα φύγω. Θα πάω στο τάδε γυναικείο μοναστήρι. Εκεί μου κάνουν μεγάλη υποδοχή και μένω μία εβδομάδα. Μόλις πάω εκεί, στις μοναχές», και έδειξε με το δάχτυλό της ότι τη σουβλίζει, «και αρχίζουν αμέσως τα σκάνδαλα μεταξύ τους και αρχίζει το πανηγύρι». Έκπληκτος με αυτά που άκουγε, ο πατέρας Ιάκωβος την κοίταξε προσεκτικά στο πρόσωπο. Είδε τότε κάτι μάτια πολύ μικρά και βαμμένα, μεγάλα σκουλαρίκια και μία κλωστή περασμένη από τη μύτη και δεμένη στα σκουλαρίκια. Αυθόρμητα έκανε το σταυρό του, λέγοντας: «Κύριε Λέησο, τι γριά είναι αυτή?» Αμέσως η γριά άρχισε να διαλύεται σαν καπνός και χάθηκε. Ήταν ο διάβολος. Ο γέροντας σχολίασε το γεγονός πόσο απομακρύνουν τον πειρασμό οι ημερονύχτες ακολουθίες και η καθημερινή θεία λειτουργία.
Ο ίδιος ο διάβολος ομολόγησε πως δεν μπορούσε να παραμείνει επειδή συνέχεια ντουν-ντουν οι καμπάνες. Αντίθετα, πόσο χαιρόταν με τα σκάνδαλα και τις παρεξηγήσεις. Πάντως, κατέληξε, έρχεται και σε μας, κάνει τη βόλτα του, μην τυχόν βρει κάποιο αφύλαχτο και μπορέσει έτσι να κάνει τη δουλειά του. Κάποιο βράδυ, ώρα από δείπνου, είδε έξω από το κελί του τον πειρασμό με γυναικεία μορφή να του δείχνει άσυμνα τα οπίστια, λέγοντας αδιάτροπα λόγια. Πήρε αμέσως την εικόνα της Παναγίας και βγήκε λέγοντας: «Υπό τη σύνες φλαχνία καταφεύγουμεν Θεοτόκε». Όπως φεύγει η οβίδα σφυρίζοντας, έτσι εξφεδονίστηκε και ο πειρασμός. Πέρασε πάνω από τα κεραμίδια της στέγης και έσκασε στο απέναντι βουνό, με εκοφαντικό κρότο.